Πολύ ευχαριστώ και εγώ, την πατέρα Ιωάννη, σεβαστό και αγαπητό, πατέρα Χρήστου, συνεργάτες του και εσάς όλους. Για αυτή την ομορφιά, για αυτή τη σύναξη, για αυτή την αγάπη. Σιγά σιγά, παιδιά, έχουμε και το λαιμό πονάει. Να πάρουμε μπρος. Και άμα δεν ακούσει και τίποτα, δεν πειράζει. Ένα να κρατήσετε, καλό κάνει. Είναι τόση η αγάπη και ο σεβασμός και ο θαυμασμός που έχει η αμαρτωλή ψυχή μου απέναντι στους ενδόξους θεοστέπτους και στους αποστόλους μεγάλους βασιλείς Κωνσταντίνο και Ελένη, που και το όνομά της τον ακούω από παιδάκι, υποβάλλομαι, χαίρω, αισθάνομαι υπέροχα. Γι' αυτό και είπα το πρωί στον πατέρα Ιωάννη ότι και με τα πόδια θα έρθω, εάν δεν έχω μέσο. Θα κινήσω από το πρωί και το απόγευμα θα φτάσω. Τόσο μεγάλη είναι η Αγία μας Κωνσταντίνος και Ελένη. Οι γενάρχες της Ρωμιοσύνης. Είναι μετά τους Αποστόλους οι μεγαλύτεροι Άγιοι και στηριχτέ κατά το ανθρώπινο της Εκκλησίας. Πήραν όλα τα έθνη, καθώς και οι Απόστολοι πήγαν σε όλα τα έθνη και τα έβαλαν στην Εκκλησία. Έκαναν τον κόσμο Εκκλησία. Χωρίς βία, χωρίς δυναστεία, διότι η Εκκλησία δεν βιάζει. Η Εκκλησία στηρίζεται στο όσο της θέλει του Χριστού. Έβαλαν όλα τα έθνη αφού κατοχύρωσαν τη θρησκευτική ελευθερία στα Μεδιόλανα, στα 313. Κατοχύρωσαν με νόμο και με διάταγμα και με απόφαση οι πλανητάρχια της εποχής εκείνης, Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος, ο επαδελφή γαμβρός του. Είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματα λοιπόν του ανθρώπου. Και από το Θεό και από την πολιτεία και από την ψυχή του καθενός. Γι' αυτό τέτοιους Αγίους, να το θυμάστε και να το κρατάτε, δεν θα βρούμε άλλους, ούτε θα έρθουν άλλοι. Και γιατί? Γιατί δεν χρειάζονται άλλοι. Έκαναν τόσο μέγα έργο που διαρκεί μέχρι τη συντέλεια του αιώνας. Γι' αυτό το παράγωγό τους, η Ρωμιοσύνη, είναι φιλή συνάκερη του κόσμου. Και θα λείψει η Ρωμιοσύνη, όλα τα έθνη στην Ορθοδοξία και ιδιαίτερα το ελληνικό, όντας ο κόσμος λείψει. Η Ρωμιοσύνη θα μας βάλει στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Γι' αυτό τους Αγίους μας, ας τους έχουμε στην ψυχή μας, στην προσευχή μας, στη ζωή μας, στη σκέψη μας και προπαντός ας μας εμπνέουν να τους μηνούμεθα. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη αγάπησαν το Θεό όσο τίποτα άλλο και αγάπησαν μετά τον άνθρωπο, μετά τον Θεό τον άνθρωπο όσο τίποτα άλλο. Έδωσαν ρέστα και μάλιστα τους Έλληνες. Σήμερα γιορτάζει ένα μεγάλο τέκνο της Ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας μας. Ο Άγιος Στυλιανός, ο Παφλαγών. Το όνομά του έχει σχέση με το στήλο, με τους στυλίτες, με τους ασκητάς και την ασκητική και αγιασμένη ζωή.
έζησε και έλαμψε στην παφλαγωνία του Δυτικού Πόντου, μια πλουσιωτάτη και εφορωτάτη χώρα, με ανθρώπους χριστιανούς, γενναίους, πατριώτες και φιλότιμους. Ο μικρός Τηλιανός ήταν ένα παιδί θαύμα. Ήταν μοναχογιός. Μεγάλωνε με λογισμό και μόνιρο, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου των μεγάλων γονείς του. Ήθελαν να τον αποκαταστήσουν στη ζωή όπως έκαναν και εκείνοι, είχαν άλλωστε και μεγάλη περιουσία και θα την άφηναν σε εκείνο. Εκείνος όμως άλλα είχε στην ψυχή του. Τον τράβαγε τόσο πολύ η αγάπη του Κυρίου και η ασκητική ζωή που δεν έβλεπε την ώρα να φύγει για την έρημο. Από την άλλη όμως αγαπούσε τους γονείς του. Τον μεγάλωσαν, τον εφρόντισαν, τον είχαν αρχοντόπουλο και του χάλασαν ποτέ χατήρι. Και ο Στυλιανός, ο υπέροχος αυτός Στυλιανός, το παιδί θαύμα, έκατσε μαζί τους, θυσιάζοντας όλες τις επιθυμίες του. Έκατσε μαζί τους, τους υπηρέτησε, τους διακόνησε, μέχρι ότου ο Κύριος τους εκάλεσε κοντά του. Και ελεύθερος τώρα ο Στυλιανός, αλλά και με πανίσχυο όπλο την ευχή των γονέων. Ευχή γονέων στηρίζουν στη θεμέλια οίκου. Από τις 10 εντολές οι 9, τις εντολές του Μωυσή, είναι χωρίς αμοιβή. Δεν προβλέπουν αμοιβή. Του φωνεύσου, κλέψεις κλπ. Κλέψεις. Η 5η εντολή που αναφέρεται στους γονείς είναι εντολή, είναι επαγγελία. Περιέχει υπόσχεση και προβλέπει αμοιβητή εκείνος που τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του και ευτυχή και ζει πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία που λέει και ο λαός μας, είναι η 5η εντολή. Γιατί οι γονείς, για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν ένα παιδί, τράβηξαν μαρτύριο και τραβούνε. Και όπως λένε οι Κινέζοι σοφοί, το να γίνεις γονέας είναι εύκολο. Είναι έργο μιας στιγμής και της Θείας Χάριτος. Το να είσαι γονέας πάντοτε είναι δύσκολο. Είναι άθλημα, είναι σπορ. Και ισούται με το μαρτύριο και προσπορίζει και παρέχει στους γονείς αυτό το πράγμα, η ιδιότητα και το έργο τους, τι, σωτηρία. Σωτηρία. Γι' αυτό είναι γονείς και όσοι μένουν να γίνουν γονείς το ξέρουν αυτό. Και μερικοί γονείς στεναχωρούνται, διότι τα παιδιά δεν τους το έχουν, δεν τους αναγνωρίζουν. Εγώ θα έλεγα, όπως λέει η Εκκλησία, να είναι ευχαριστημένοι. Διότι έτσι δεν χάνουν το μισθό τους. Αν τους αναγνωρίζουν τα παιδιά και τους έχουν και τους ευχαριστούν και τους ευγνωμονούν και τώρα και τ' άλλο συνέχεια ή και τους λιβανίζουν καμιά φορά, παραγίνεται καμιά φορά το πράγμα, τότε χάνουν το μισθό τους. Απέχους. Απέχους στο Ευαγγέλιο σημαίνει πήραν. Πήραν όλο το μισθό τους. Και άλλωστε, τα παιδιά δεν οφείλουν στους γονείς. Με την έννοια του δούνε και λαβήν. Οι γονείς οφείλουν στα παιδιά. Γιατί? Γιατί πήγαν στην εκκλησία και ζήτησαν τον Χριστό δια του ιερέως να τους ευλογήσει, να αποκτήσουν τέκνα. Και εφόσον το ζήτησαν εκείνοι και εφόσον το θέλησαν εκείνοι, η πρώτη υποχρέωση είναι δική τους. Τώρα, αν τα παιδιά φερθούν ωραία, παίρνουν και μισθό, όπως και οι γονείς. Γι' αυτό καμιά φορά
μην ψυχανακάζουμε τα παιδιά μας. Σου κάνα εκείνο, σου κάνα τ' άλλο, σου κάνα τ' άλλο. Όχι. Εσύ κάνε με αγάπη και με ανιδιοτέλεια το έργο που σου δώσε ο Θεός. Ή κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι τα παιδιά είναι ιδιοκτησία τους. Όχι. Όχι ιδιοκτησία. Φορείς είμαστε των παιδιών. Φορείς. Ιδιοκτησία είμαστε όλοι του Θεού. Και εμείς και τα παιδιά και οι πάντες και του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Γι' αυτό λέγανε παλιά, έφερα ένα παιδί στον κόσμο. Το φέρω και φορεύς η ίδια ρίζα. Έτσι. Μας τα εμπιστεύεται ο Θεός. Μας τα εμπιστεύεται ο Θεός. Του Θεούνε τα παιδιά. Ο Άγιος Τηλιανός, να επανέλθω, γιατί βλέπω έχω ένα τέταρτο μόνο ακόμη. Ο Άγιος Τηλιανός, όταν οι γονείς του έγιναν άγγελοι, έφυγαν για τον ουρανό, δίνοντας την ευχή του, μοίρασε την αμύθιτη περιουσία του να αποσλύνει το κοινωνικό πρόβλημα. Μοίρασε την αμύθιτη περιουσία του στους φτωχούς, στους άστεγους. Στις εκκλησίες και στα μοναστήρια που κάνουν ευαγές έργο και τότε και τώρα και πάντα. Και την εκκλησία και το μοναστήρι το σπίτι μας. Με όλες τις έννοιες. Και ύστερα πήγε εκεί σε ένα μοναστήρι της Παφλαγωνίας και αφιερώθηκε. Και έγινε το Αρχοντόπουλο υπηρέτης. Υπηρέτης. Και με ταπείνωση και αγάπη διακονούσε στη Μονή και στους πατέρες που όλοι αμέσως τον θαύμασαν, τον χάρηκαν, τον καμάρωναν, τον είχαν στην ψυχή τους. Έτσι απέκτησε τις αρετές της υπακοής, της ταπείνωσης, της έμπρακτης αγάπης, της φιλαδελφίας, της πίστεως και της ελπίδος και έγινε ένας ουράνιος άνθρωπος και ένας επίγειος άγγελος. Ανέβηκε πολύ ψηλά. Και ύστερα θέλησε να απομονωθεί με το μέγα του αγάπημα, τον νυμφίο Χριστό. Είχε θείο έρωτα πια, κορυφώθη. Και συνήθως οι ερωτευμένοι θέλουν να απομονώνονται για να μιλάνε μεταξύ τους και να χαίρονται την αγάπη τους. Έτσι και οι ψυχές που ερωτεύονται τον Χριστό απόλυτα, κάτω ανθρώπινο, θέλουν να είναι πάντα μαζί Του. Να μιλούν, Τον αισθάνονται, Τον έχουν, Τον χαίρονται. Πήρε άδεια και έφυγε. Πήγε στο βουνό, σε μια σπηλιά. Χάθηκε από τους ανθρώπους. Του έφαγε η αγάπη του Θεού, χάθηκε. Δεν του πήγαινε ούτε τροφή, τίποτα και δεν ξέρανε τι έγινε. Και του πήγαινε φαγητό. Άγγελος Κυρίου. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Άγγελος Κυρίου. Το θαύμα. Μας απειλούν σήμερα, θα έχουμε να φάμε δεν. Ξεχνάνε ότι υπάρχει και ο ουρανός. Ξεχνάνε ότι υπάρχει και ο τροφοδότης Χριστός που φτιάχνει και την τροφή και τα πάντα και την πνοή και τη ζωή. Και αν φύγουμε έστω και από πείνα, στέφανο μαρτυρίου θα λάβουμε. Τόσοι έλαβαν. Στις 29 Δεκεμβρίου γιορτάζουν μεταξύ των άλλων και μια κατηγορία ανθρώπων, χριστιανών ανθρώπων που πέθανε από πείνα, από δίψα, από κρύο, από μαχαίρι και από άλλα βάσα. Και τι πήραν αυτοί, μπορεί να αδικήθηκαν, μπορεί να έχασαν. Τι πήραν? Το στεφάνι του μαρτυρίου. Τι έγιναν? Μάρτυρες και Άγιοι της Εκκλησίας. Και τι? Κατετάγησαν
στο αγιολόγιο. Ο Θεός όμως, για να παράρθουμε στον Άγιό μας, στο χαριέστατο και λαοφιλέστατο Άγιο Στυλιανό, που είναι και προστάτης των παιδίων, όπως θα πούμε συνέχεια, θέλησε να τον φαναλώσει τον κόσμο. Και όταν είχε χαθεί, βρήκε τον τρόπο ο Θεός. Γυναίκες που είχαν άρρωστα παιδιά, οι γυναίκες που απέβαλαν, έβλεπαν μπροστά τους έναν παππού με διχαλωτό γέννη, όπως τον έχει η εικόνα, σεβάσμιο, και τους κοίταζε κατάματα και με άφατη γλυκύτητα. Δεν ξέρω αν είχαν δει τέτοιο άνθρωπο, τέτοιο Άγιο, τέτοιο παππού. Και λέει, μη στενοχωρήσετε, φέρτε μου τα άρρωστα παιδιά σας. Πού γέρονται? Στο τάδε βουνό, στην τάδε σπηλιά. Ελάτε. Και έτσι άνοιξε ο Θεός το σπήλαιο του Αγίου Στυλιανού, το ασκητήριό του, και το έκανε κολυμβήθρα της Βηθεσδά, σπίτι ελέος, σπήλαιο ελέος. Πάμε και στο σπήλαιο της Βηθηλέων σε λίγο. Και τι έκανε? Θεράπευε τα παιδεία. Ξέχασα να πω ότι είχε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδάκια από όταν που ήταν και αυτός παιδάκι, και τον συγκινούσε πάντα ο λόγος του Κυρίου στους Αποστόλους και στους ακροατάς του της εποχής εκείνης. Άφετε τα παιδεία ελθύν πρόσμε και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτιού τον εστίν η Βασιλεία του Θεού. Φύστε τα παιδεία να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε. Μια φορά που τα εμπόδισαν οι Απόστολοι, τους μάλωσε ο Χριστός. Και ύστερα τα πήρε στην αγκαλιά του και τα κατηβλώγει. Τα ευλογούσε με όλη την ψυχή ο Χριστός. Γιατί τον ανθρώπων πόγντο φρόνημα των παιδιών είναι η Βασιλεία. Ανήκει η Βασιλεία στους ανθρώπους που έχουν το φρόνημα. Τι έχουν τα παιδιά? Αθωότητα. Σκέπτονται φωναχτά. Εμπιστεύονται εύκολα και προπαντός. Συγχωρούν εύκολα. Το παιδάκι το μαλώνει η μάνα, ο πατέρας, και σε λίγο το ξεχνάει. Το μαλώνει ο φίλος, το μαλώνει έξω, ξεχνάει. Ό,τι αν του κάνουν, ξεχνάει. Είναι αφόβο. Και σκέπτεται και φωναχτά. Ό,τι έχει μέσα του, έχει το στόμα του. Γι' αυτό τα αγαπούσε τα παιδιά. Και τώρα μέσα από το ασκητηριό του που ζούσε και προσευχότανε, και ενώ ήταν απόκοσμος, ήταν και εσώκοσμος όσο λίγοι. Ήταν και μέσα στον κόσμο όσο λίγοι. Έβλεπε τα παιδάκια να πεθαίνουν, που είχε καχυεξία, παιδικές αρρώστιες, παιδική θνησιμότητα μεγάλη τότε, πήγαν τα μέσα από σήμερα. Έβλεπε γυναίκες να αποβάλουν τα σπλάχνα τους, να βγαίνουν νεκρά και να στενοχωρούνται, να θλίβονται, να υποφέρουν. Και το άντεχε ο Άγιος και λέει, Θεούλη μου, σε παρακαλώ, δώ μου τη δύναμη και τη χάρη να θεραπεύω τα παιδεία που αγαπώ όπως τα αγαπούς και εσύ και του ρουμένου των αναλογιών. Και ο Ιησούς του λέει, έχει την ευχή μου στους αιώνες να θεραπεύεις και να γιατρεύεις και να προστατεύεις τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό γράφει επάνω η εικόνα του στο ηλιτάριο. Παίδων φύλαξ πέφικα είμαι, Θεού το δώρο, Θεού το δώρο. Έγινε λοιπόν το σπήλαιο του Αγίου, τον 5ο αιώνα, στην Παφλαγωνία του Πόντου, στο Δυτικό Πόντο, και στη Μικρασία προς τα πάνω ακόμη. Τι έγινε? Παιδότοπος, παιδούπολη,
Θράβουμε τα παιδιά και έκαναν χαρά εκείνα και απομαραμένα και λυπημένα γινόντουσαν τι, αγγελούδια. Έπαιζαν, έτρεχαν, χαιρόντουσαν, ξεφώνιζαν και κοντά και οι μανάδες και οι πατεράδες και όποιοι άλλοι. Τι τόπος ήταν αυτός. Ήρθε όμως ο καιρός, για να μην αργούμε. Και ο Κύριος πήρε κοντά του τον Όσιο Στυλιανό τον Παφλαγώνα, τον πατέρα των παιδιών. Γιατί ο Άγιος, όπως λέει εδώ ακριβώς και το βιβλίο διαβάσα από μέσα, ή το στήλος προστασίας και υγείας. Στήλος. Παρετημολογία εδώ. Ιδιαίτερα των αρρώστων και υγείας των ανθρώπων και ιδιαίτερα των αρρώστων παιδιών, αλλά και στηριχτής της εγκυμοσύνης των ασθενικών μητέρων που συνήθως απέβαλαν. Μέγα έργο. Κοινωνική προσφορά στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία, στα παιδιά, στους γονείς, σε όλους. Αυτό έχει περάσει και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Και λέει ένα τροπάριο μεταξύ των άλλων, των νεογνών και νηπίων φύλαξ γενόμενος, εκ πάση επηρείας και δεινής καχεξίας αλόβητα τα βρέφη και ασυνή, ακέραια δηλαδή γη, διαφύλατε πάντοτε και ευτεκνίαν παράσκου στη Λιανέ. Έχουμε και τον τρίτο, το ξέχασα. Καλά που έχει τα βιαράκια. Το χάρτινο μνημονικό. Έφερνε ευτεκνία, άτεκνα ζευγάρια. Πήγαν και τον παρακαλούσαν. Και ο Άγιος παρακαλούσε στη συνέχεια τον Θεό και ο Θεός ανέκρινε σωστό και δίκαιο, δεν ξέρουμε τις βουλές του. Έδινε, συνήθως έδινε. Μερικοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, ζευγάρια, παραπονούνται. Δεν έχω, λέει, παιδιά, και άλλοι έχουν με τις ευκολία και άλλοι τα πετάνε και άλλα. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να ξέρουμε και κάτι άλλο. Και να έχεις παιδιά. Και να μην έχεις παιδιά. Είναι σταυρός. Είναι σταυρός. Είναι σταυρός. Παίρνεις μια αθώα ψυχή να εμπιστεύεις ο Θεός και καλείσαι να τη μεγαλώσεις. Και όχι μόνο το σώμα. Σώμα είναι εύκολο. Βάζεις λίγο γάλα, του βάζεις λίγο αυτό, κάνεις λίγο. Την ψυχή του. Να διαμορφώσεις τον αθώο παιδικό ψυχικό κόσμο. Να τον ασκήσεις τον παιδά. Γι' αυτό λέει παιδεύω. Παιδεύσατε τα παιδιά. Παιδεύω τι σημαίνει. Ασκώ τον παιδά. Ασκώ τον παιδά. Και εκπαιδεύω. Τι ωραία είναι η γλώσσα μας. Εκπαιδεύω. Βγάζω από τον παιδά τον παιδά, ας μου επιτραπεί αυτή η παλιλογία. Δηλαδή, οριμάζω το παιδί και το κάνω κατάλληλο για τη ζωή, την κοινωνία, την εκκλησία και προπαντός, όπως λέει ο Πατροκοσμάς, για τον παράδεισο. Είναι λίγο αυτό. Μέγα έργο. Μέγιστη ευθύνη. Μέγιστος σκόπος. Οι γονείς μόνο από το Θεό θα πληρωθούν. Μόνο από το Θεό θα πληρωθούν. Τα παιδιά και ό,τι και αν κάνουν δεν τους πληρώνουν ούτε τους τόκους από το κεφάλαιο που ξόδεψαν να τα μεγαλώσουν και όπως λέμε στα λαϊκά να τα αναστήσουν και να τα αναδείξουν. Τώρα αν κάποιον, σε κάποιον δεν δώσει ο Θεός, δεν σημαίνει ότι είναι ανάξιος, τίποτα δεν σημαίνει. Δεν θέλει για τους δικούς του λόγους. Και όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όποιος δεν έχει κάτι παιδιά, ας φροντίζει τα παιδιά των χωρισμένων γονέων και τα αναξιοπαθούντα. Όσο για την υιοθεσία,
Εγώ δεν θα πω τίποτα δικό μου. Ο Γιώδας Πορφύριος συνιστούσε με το πνεύμα το Άγιο που είχε να μην γίνεται. Πέρασε ένα παιδάκι, δεν ξέρεις τι είναι, λέει. Δεν ξέρεις τι είναι. Και τι θα σου βγει αύριο. Και τι θα κάνεις τότε. Θα λες, Θεέ μου, γιατί μου το έδωσες. Θα σου πει ο Θεός, εγώ δεν σου το έδωσα, το πήρε. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όμως ούτε αυτό αποκλείεται. Ούτε είναι απόλυτο. Κοιμήθη λοιπόν ο Άγιούλης μας, 5 λεπτά έχουμε ακόμη μέξει. Κοιμήθη. Τον ενταφίασαν εκεί, του φτιάξαν εκκλησία και συνέχισε ο κόσμος να πηγαίνει στον παππού. Η βοήθειά του ήταν μεγάλη. Και κυρίως τα παιδιά. Και στις γυναίκες που είχαν δύσκολη εγκυμοσύνη, στα άτεκνα ζευγάρια, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη από τη βοήθειά του. Πέρασαν 15 αιώνες και από τότε που ο Άγιος Στυλιανός ο Παφλαγών έφυγε για τη Βασιλεία αφού έκανε λαμπρό έργο πάνω στη γη, στην Εκκλησία, στη ζωή, στο κράτος, στην οικογένεια, στα παιδιά και στους αρρώστους. 15 αιώνες όμως τώρα ο Άγιος δεν μας άφησε. Και κάποτε παρουσιάστηκε σε μία γυναίκα που απέβαλε και της λέει, παιδί μου, θα ζωγραφίζεις την εικόνα μου. Μα εγώ λέει, πάτε, δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Θα πιάνεις, θα πάρεις ένα χαρτί και θα φτιάχνεις τη μορφή μου. Όπως κι αν τη φτιάχνεις. Και θα μου μιλάς. Μα γιατί χρειάζεται εικόνες. Θα μου μιλάς. Αυτό όμως έχει και στην εποχή μας το αντίστοιχο. Ο Άγιος μας Νεκτάριος, ο Άγιος της στοργής και της αγάπης, ήταν γι' αυτός από εκείνα τα μέρη περίπου, από τη Θράκη, την Ανατολική, που είναι κοντά στον Πόντο. Είχε έναν εψό, τον γιο του αδερφού του Χαράλαμπου. Και του λέει, αδερφός, δεν τον βαφτίζεις, δεσπότη μου εσύ. Να έχει την ευλογία σου. Το βαφτίσω. Έβαλε κάποιον άλλον, δεν μπορούν να κληρήσει. Έβαλε τα έξω. Γιατί όνομα θα βάλουμε δέσποτα, Αναστάσιο. Ποιο είναι αυτό, το όνομά μου που είμαι, όταν ήμουν κοσμικός. Έτσι τον έλεγαν τον Άγιο Νεκτάριο. Αναστάσιος, μετά έγινε μοναχός Λάζαρος και μετά έγινε διάκονος και ονομάστηκε Νεκτάριος. Στον Ναό του Αγίου Μινά, στη Χίο. Γι' αυτό τον είχε ιδιαίτερο τον Άγιο Μινά, ο Άγιος Νεκτάριος. Κοιμήθη ο Άγιος, ο νονός του Αναστασίου, πήγε στο Παρίσι ο Αναστάσιος, έμενε εκεί, δούλευε εκεί, τον έπιασε όμως βαριά μελαγχολία. Και δεν ήξερε τι να κάνει. Λέει, τα έχει αφήσει και λίγο τα θεία, τα αφήνουμε οι άνθρωποι τα θεία. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά. Και παρουσιάζεται τον νονός του και Άγιος και θείος του. Του λέει, τι έχεις Αναστάση. Θείε, λέει, πονάω, έχω μελαγχολία, πάω να σκάσω. Δεν μπορώ. Και του λέει, παιδί μου, να με ζωγραφίζεις. Ό,τι είπε ο Άγιος Στυλιανός. Να με ζωγραφίζεις. Το είχα διαβάσει στην εφημερίδα προετών αυτό. Να με ζωγραφίζεις. Το είχε πει ο ίδιος ο βαφτιστικός του Αγίου μας. Τι να, εγώ δεν ξέρω. Πάρε βρε, του λέει, χρώματα, πάρε και ένα μουσαμάκι και ένα χαρτί και φτιάξει τη μορφή μου, όπως ήμουν. Και ας περάσει. Δεν το πολυπίστευσε ο Αναστάσιος. Λέει, αυτό αποθείωσε. Κάτι ξέρει. Πήγε, πήρε χρώματα, πήρε και μουσαμάκι και έφτιαχνε. Και σιγά σιγά μέχρι να φτιάξει τη μορφή του όπως την έφτιαξε, γιατί ήταν για γεωγράφος, ήταν ζωγράφος.
Του φύγε τελείως η δεινή αθυμία, όπως λέει στην παράκληση του Αγίου Νεκταρίου. Του φύγει μεγάλη ακεφιά. Του φύγει βαριά μελαγχολία. Και ξανά ήρθε το κέφι, η όρεξη και η αγάπη για τη ζωή και τη δράση. Φτιάχναν τον Άγιο. Και όχι μόνο αυτό. Πέραν και την εικόνα του. Τη βάλανε στα παιδάκια. Τη βάλανε στο σπίτι τους. Τη βάζανε οπουδήποτε. Και έκαναν επίκληση του ονόματος του Αγίου Στυλιανού. Και στείλουν τις γένες, όπως λέει η λογογραφία. Θράπευε τα παιδεία, τα καχεκτικά. Και θράπευε όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Κάνε φορά τα παιδάκια τα πιάνει. Μια γκρίνια, είτε είναι ζήλια, είτε είναι μάτι, ασκανία, είτε είναι πειρασμός. Γιατί τα πειράζει τα παιδιά ο διάβολος, τα ξέρετε. Τα πειράζει τα παιδιά ο διάβολος. Και μερικές φορές φέρνουν τα αλόκοτα. Και εκεί πάνω εμείς που είναι που τα ξεσυνηριζόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε άκρη, τους ρίχνουμε και ξύλο. Είναι αλόκοτο αυτό που έχουν, δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Μια φορά, θα σας φάω 5 λεπτά ακόμα, αλλά τι να κάνω. Μια φορά, σε ένα μοναστήρι, πήγαν παιδάκια, μικρά παιδιά. Και ήταν και ένας Άγιος γέροντας που έβλεπε τα πάντα. Όταν πήγαν τα παιδιά και μπήκαν στην αυλή και άρχισαν να παίζουν και να αναπογειρούν τις γλάστρες και τα υπόλοιπα, τα ξέρετε αυτά, είναι μικροί βάνδαλοι, είδε ο γέροντας, ο ασκητής, τους δαίμονες να φεύγουν. Πού πάτε, λέει, γιατί φεύγετε? Ε, τώρα δεν χρειάζεται, λέει, τη δουλειά που κάνουμε εμείς την κάνουν αυτά που ήρθαν. Καταλάβατε, βέβαια. Γι' αυτό παιδεύουμε τα παιδεία και τα εκπαιδεύουμε και τα ανθετούμε με το παράδειγμά μας εν παιδεία και εν θεσία Κυρίου, γενική υποκειμενική του Κυρίου, σαν να τον θετεί και να τα παιδεύει ο Κύριος, τώρα έχουμε τη χάρη του μέσα μας, τα παιδεύουμε απαθώς. Απαθώς. Γι' αυτό λέει ο Σολομών, ο σοφός Σολομών, οφειδόμενος σε αυτού βακτηρίας, μισεί τον εαυτού ιό. Πιο απλά. Αυτός που λυπάται το ραβδί του, δεν αγαπάει το παιδί του. Πώς παιδεύουμε, πώς έλεγε ο Πορφύρης, απαθώς. Αν τα παιδεύσουμε, τα χτυπήσουμε ή τα μαλώσουμε εμπαθώς, δημιουργούμε αυτό που λέει η νεότερη ψυχολογία, τι, ψυχολογικά τραύματα. Και δαιμονίζονται, δυσκολεύονται, αγριεύουν περισσότερο και τρέχουν στα εξάρχεια να βγάλουν την αγριότητά τους. Και φταίμε εμείς γι' αυτό. Φταίμε εμείς γι' αυτό. Γι' αυτό σύμπαν είναι άθλος να είσαι γονέας. Το να γίνεις γονέας θέλει μια στιγμή. Το να είσαι γονέας είναι άθλος. Και όπως έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος, πρέπει να είσαι Άγιος. Και τα παιδιά σου τι είναι, όσα έχεις και έναν άχεις, τι είναι για σένα, ηγούμενος. Να πεθάνεις τον εαυτό σου. Να κάνεις υπακοή, να κάνεις αγάπη, να γίνεις και εσύ παιδάκι. Για τα παιδιά, τι νομίζεις ότι θέλουν παιχνίδια μόνο? Όχι, εμάς θέλουν. Εμείς πολλές φορές δίνουμε παιχνίδια γιατί δεν μπορούμε να τους δώσουμε τον εαυτό μας. Εμάς θέλουν τα παιδιά. Εμάς θέλουν τα παιδιά. Και όταν γυρίζουμε στο σπίτι, εμάς θέλουν τα παιδιά. Να ασχοληθούν μαζί τους. Γιατί για αυτά δυνάμει μεγάλη. Εμάς θέλουν τα παιδιά. Και για να τελειώσουν, πήρε ο στραβός κατήφορο. Έχουμε λοιπόν στη ζωή μας οι Ορθόδοξοι, αλλά και όλοι οι πιστοί και όλοι οι άνθρωποι και οι μουσουλμάνοι ακόμη, ένα μεγάλο προστάτη των παιδιών. Το Χριστό πρώτα και απόλυτα, Μαναγίτσα στη συνέχεια και τους Αγίους, και εδώ εν προκειμένου τον Άγιό μας Στυλιανό τον Παφλαγόνα, που στυλώνει τη ζωή των παιδιών μας, στυλώνει τις γένες των γυναικών, προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών, και τη σωματική και την ψυχική, και όπου διασαλεύεται την αναστυλώνει, την επαναφέρει, την κάνει καλύτερη. Να ευχαριστήσουμε το Θεό μας για το μεγάλο αυτό Άγιο και Προστάτη που μας έδωσε.
και να τον παρακαλέσω με τον Άγιο να υψώσει και σήμερα στη χάρη και στη γιορτή του τα χεράκια του και να παρακαλέσει τον Χριστό, το φίλο των παιδιών, τον απόλυτο φίλο που προείπαμε, να δώσει την ευχή του πρώτα απ' όλα. Σώσου έχουν το όνομα του Αγίου Στυλιανού και της εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά. Ύστερα την ευχή του Χριστός δια του Αγίου Στυλιανού να δώσει τα παιδάκια στους γονείς, στα άτεκνα ζευγάρια και σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη από τη χάρη του Θεού, από την καλή του υγεία, της ψυχής και του σώματος και από κάθε καλό και ωραίο και προπαντός να αξιώσει όλους μας ο Θεός να μπούμε εκεί ο καθένας κατά το μέτρο του δυνατού και της χάριτος που έχει που μπήκε ο Άγιος Στυλιανός να μας φάει δηλαδή όλους ο Παράδεισος και η Βασιλεία. Καλό Παράδεισο, καλά Χριστούγεννα, κάθε καλό και κάθε ωραίο και ο Θεός να προστατεύει τα παιδάκια και όλους μας και μάλιστα τους Έλληνες που είμαστε οι Έλληνες κατά τους Αιγυπτίους ιερείς, τους αρχαίους τι είμαστε, Έλληνες αοί παιδες. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται τώρα γελάμε, τραγουδάμε, χαιρόμαστε και οι Ευρωπαίοι δεν το χωνεύουν. Σου λέει τους κερατάδες, μας τρώνε τα λεφτά μας, γιατί τα τρώμε τα λεφτά, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, μας τρώνε αυτά και εμείς φωνάζουμε και οριόμεθα και αυτοί το γλεντάνε. Γιατί το γλεντάμε, ξέρετε, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγίας. Και μας δίνει τέτοια χάρη ο Χριστός και η Παναγία, αυτά τα ψηφίζουμε. Ας είμαστε σε μια λογικότητα βέβαια και ας μας χαρίζει ο Χριστός και η Παναγία και ο Άγιος Στυλιανός και στα παιδάκια και σε όλους τα ελέη του και τη βασιλεία του. Ευχαριστώ τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Χρήστο και όλους εσάς και τους συνεργάτες. Να είστε καλά και με καλό να ξανανταμώσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους σας και στα παιδάκια ιδιαίτερα. Αναψάλουμε τον επίκαιρο ύμνο των ημερών. Ένα λεπτάκι μόνο. Πλούσιε πτώχευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κυρίων ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Και πάλι σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, έλα γερός.